Παρακαλώ τον κύριο Καραβέλο να ενημερώσει για το δεύτερο θέμα, ενημέρωση και σχέδιο δράσης σχετικά με την περιβάλλον της δημόσιας περιουσίας. Θα τελειώσουμε αυτά τα οποία θα αποτελέσουν το πρώτο και θα τελειώσουμε μετά στα εκτός υπερίζεσαι. Έχετε τον λόγο, κύριε Καραβέλο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνεργάτες, σας ευχαριστώ. Λίγο πιο μακριά κάψουλα, πιο μακριά δεν πειράζει. Εντάξει, δεν πειράζει. Σε δύο περίπου εβδομάδες, δηλαδή στις 23 χωρίς. Λοιπόν, σε περίπου δύο εβδομάδες κάτι, στις 23 του μηνός, έχει οδηγηθεί η υπόθεση της αντιδικίας του Ελληνικού Δημοσίου και των τριών Δήμων Ιλιούπολης, Αγγλίου, Ξελικού και Αλίμου κατά των τριονόμων Άστρου, στο τρίτο τριμελές σε δύο προκλημάτων. Η διαδικασία ακολουθήθηκε μέχρι τώρα, είναι γνωστή, δεν χρειάζεται να την επαναλάβω. Μετά από συγκεκριμένο βούλευμα παραπεμπτικό, δικάζονται και θα πρέπει και το δημόσιο, αλλά κυρίως εμείς που μας υποφέρει, να μπορούμε να παραστούμε, να έχουμε δυνατότητα να παραστούμε ως πολιτικός ενάγοντας, δηλαδή να έχουμε τη δυνατότητα να φέρουμε τα στοιχεία στο δικαστήριο, καθώς επίσης και να χρησιμοποιήσουμε νομική υπεράσπιση προκειμένου να αποδείξουμε ότι οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι πλεονομινά έχουν διαπράξει τα δικήματα για τα οποία κατηγορούνται. Ευθυμίζω ότι τα δικήματα είναι κακοποιητικές απάτες σε δικαστήρια και μη, ενώπιον εισαγγελέων δηλαδή και άλλων αρχών, τελεσμένες πράξεις σε απόπειρα. Η δικογραφία είναι γνωστή, είναι μεγάλη, είναι στη διάθεσή μας. Υπάρχει η προγενέστερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εξορτήθηκε, αν δεν με απαντάει μόνο η νομική υπηρεσία, ώστε να ενεργήσει, να επιλέξει για τον εμπλουτισμό του νομικού προστασίου σε δικηγορικό προσωπικό, για να μπορέσει να είναι καλύτερη. Κύριε Καραβέλο. Κύριε Σύμβουλε, συγγνώμη, νομίζω ότι εδώ πρέπει να σεβαστούμε λίγο το θέμα. Εδώ υπάρχει ένας αγώνας 30-40 χρόνων και σήμερα φτάσαμε στον προθάλαμο. Θα παρακαλέσω και αυτούς που είναι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, από τους συμπολίτες μας, αλλά και τους συνάδελφους, να δώσετε μια ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το θέμα, γιατί πρέπει, είναι πολύ σοβαρό και πρέπει να κάνουμε κάποιες κοινές συντονισμένες, ενιαίες, στο δικαστήριο. Γιατί πια ο αγώνας εδώ δεν είναι με την έννοια του πολιτικού αγώνα να μαζέψουμε κόσμο και να κάνουμε συγκεντρώσεις. Εδώ θέλει διαμόρφωση στρατηγικής από το Δημοτικό Συμβούλιο για την νομική υποστήριξη αυτής της προσπάθειας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, σας κάνω αίτηση. Το συγγνώμη, κύριε Καραβέλο. Συνεχίστε, κύριε Καραβέλο. Έλεγα λοιπόν ότι με προγενέστερη απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο εξοδότησε την νομική υπηρεσία. Το αυτό έπραξε και άλλη δήμη, ώστε να επιλεγούν δικηγόροι, οι οποίοι θα είναι έμπειροι στο ποινικό δίκαιο, και ταυτόχρονα θα είναι συνάδελφοι οι οποίοι δεν θα αποβλέπουν στο χρήμα, δηλαδή στην ακροκόμιση κέρδους, φυσικά έχει να πληρωθούν για την έννοια, αλλά όχι μέσα στα πολύ λογικά πλαίσια, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν και ένα ενδιαφέρον για τα θέματα. Νομίζουμε ότι μέχρι στιγμής έχουμε καταλήξει σε κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα. Δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή να πω το κοινό Δημοτικό Συμβούλιο, μπορούμε να το ανακοινώσουμε όλοι μαζί, θα γίνει την άλλη εβδομάδα, το δύο Δήμο. Είμαστε στην διαδικασία, με τον έναν έχουμε έρθει σε επαφή και έχει συμφωνήσει. Και φυσικά και ο άλλος πιστεύω, ο οποίος είναι και ελεύθερος στο Πανεπιστήμιο, πιστεύω δεν θα έχει καμία αντίρρηση και αυτός. Τώρα, η δίκη συγκεκριμένη τη θεωρούμε πάρα πολύ σημαντική. Και είναι σημαντική διότι αφενός με τη σηματοδοτεί έναν αγώνα, όπως είπε και ο Δήμαρχος προηγουμένως, που υπερβαίνει τα 30 χρόνια από το εφηβεί και τίθεται σήμερα, και επιπλέον
είναι και ένα όχι ρομαντικό έργο σε σχέση με το αστικό δικαστήριο, το οποίο ήδη βέβαια σε πρώτο βαθμό έχουμε κερδίσει. Εκκρεμεί όμως το εφετείο. Σίγουρα πρέπει κανείς να έχει ανοιχτά τα μάτια σε αυτές τις δίκες, γιατί έχουν ιδιαίτερα ενδιαφέρον από κάθε πλευρά και νομίζω ότι γίνομαι ανοιχτός από όλους. Και φυσικά εκείνο που είναι σημαντικό πέραν της νομικής πλευράς, η οποία αφορά περισσότερο εμάς που θα το χειριστούμε στο δικαστήριο, τους μάρτυρες βεβαίως τους οποίους θα ενημερώσουμε και θα προσπαθήσουμε με την καλή έννοια το έργο να κατευθύνουμε για να αποφύγουν εννοείται ερωτήσεις από τις άλλες πλευρές και επάνωση του δημιουργήσου πρόβλημα. Καλό θα είναι να πάρει, αν και το Δημοτικό Συμβούλιο έχει τέτοια εμπειρία και δεν είμαι εγώ αυτός που θα το υποδείξω, αλλά το λέω και εγώ σε εκπαιδευτικό ίσως, να σηκωθεί το θέμα πολύ, γιατί ένα τέτοιο θέμα το οποίο έχει ψωθεί και με τον τύπο και γενικότερα και με αυτόν τον τρόπο όπως προγραμματίζεται, δημιουργεί τις καλύτερες προϋποθέσεις για να αντιμετωπιστεί μια τέτοια υπόθεση. Αυτά ήθελα να πω. Έχει νούμερο ένα, δηλαδή είναι το πρώτο που θα δικαστεί, βεβαίως δεν θα κρατήσει μια μέρα, θα κρατήσει αυτό το καιρό. Και καλό θα είναι να υπάρχει και κόσμος εκεί, ας πούμε, με τέτοιους λόγους. Σας ευχαριστώ. Είμαι και εσείς. Άρα οτιδήποτε άλλο χρειάζεται. Κύριε Καραβέμπη, σας ευχαριστούμε. Το λόγο έχει ο κύριος Δημάρχος. Να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Καραβέλο. Κάνανε συναντήσεις πολλές οι νομικοί σύμβουλοι και των τριών δήμων. Εγώ θέλω να παρακαλέσω το σώμα για τρία βασικά πράγματα. Πέρα από το, όπως θα ανακοινώσει και ο πρόεδρος επίσημα, πέρα από το διαδημοτικό συμβούλιο που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, θέλω να πω ότι πρέπει να προτείνουμε εδώ όλοι μας, γιατί έχουμε δυστυχώς την ατυχία να έχουν φύγει κάποιοι άνθρωποι που είναι σημαντικοί μάρτυρες. Έτσι, να προτείνουμε μάρτυρες και ανθρώπους που είναι μαχητές χρόνια τώρα στην προσπάθεια που κάνει ο Δήμος για την κατοχύρωση της δημόσιας περιουσίας. Έτσι λέει, κύριε Καραβέλο. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να γίνει μια ευρύτατη κοινωνία. Δυστυχώς έφυγε ο κύριος Μανθάς, ο αείμνηστος. Δυστυχώς δεν υπάρχει πια Δημήτρης Κητής. Έχουμε δηλαδή κάποιες σημαντικές απώλειες των ανθρώπων που ήταν στην πρώτη γραμμή και έχουμε εμπειρίες πάνω σε αυτά τα θέματα. Όμως είναι ο κύριος αναγνώστου. Παρακάλεσα προσωπικά τον κύριο Γιωργάκη, τον Θόδωρο, να μας βοηθήσει και αυτός αυτή την κατεύθυνση ως δήμαρχος που 16 χρόνια χειρίστηκε τα θέματα. Και παρακαλώ πολύ και όποιον εσείς κρίνετε και από παλιούς δημοτικούς συμβούλους που σήμερα είναι εν ζωή, και από νεότερους δημοτικούς συμβούλους που κρίνει ο κύριος Καραβέλος και το νομικό μας επιτελείο ότι μπορούν να κληθούν ως μάρτυρες για να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια, να τους κινητοποιήσουμε όλοι μας για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Το δεύτερο που ήθελα να πω είναι ότι το Δημοτικό Συμβούλιο πήρε απόφαση για την οικονομική κάλυψη της υποστηρικτικής νομικής διαδικασίας. Είναι δεδομένο αυτό, όπως είναι δεδομένο, κύριε Καραβέλο, ότι θα γίνει μια συζήτηση με την Οικονομική Επιτροπή, γιατί αυτή είναι η διαδικασία, για τις συγκεκριμένα θέματα να πάρει συγκεκριμένη απόφαση από όλες τις παρατάξεις που είναι στην Οικονομική Επιτροπή, τι χρήματα θα πάρουν οι νομικοί, οι σύμβουλοι μας, οι δικηγόροι, οι οποίοι θα στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Το λέω για τα πρακτικά πιο πολύ, ξέρω ότι ήδη έχω τη σύμφωνη γνώμη όλων. Τέλος, εκτός από το Διαδημοτικό Συμβούλιο που συμφώνησαν όλοι οι συνάδελφοι δήμαρχοι, θα πρέπει να επεξεργαστούμε και ένα κομμάτι επικοινωνιακής πολιτικής. Ο καθένας και εμείς με τη σειρά μας, σαν γραφειοτύπου, θα κινητοποιήσουμε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και αν μπορέσουμε και κάποιοι από εμάς να βγουν και στις τηλεοράσεις σε όποια εμβέλεια είναι. Αποδεικνύεται ότι και τα περιφερειακά κανάλια έχουν ακροαματικότητα και τα βλέπει ο κόσμος, για να μπορέσουμε να δημοσιοποιήσουμε όσο καλύτερα γίνεται το θέμα αυτό της δίκης, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, θα γίνει στις 23 του μήνα, έτσι δεν είναι, 23 Σεπτέμβρη. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω, κύριε. Αν δεν υπάρχει αναβολή. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ. Κάποιος από τους επικεφαλείς δεν είναι λάβει εδώ, ο κύριος Αναγνώστου. Κύριε Πρόεδρε, είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος, θα έλεγα, από την εξέλιξη που πήρε το Υπουργείο Πραγμάτων σχετικά με την δημόσια περιουσία, σαν αποτέλεσμα των κινήσεων των οποίων κάναμε σαν διοίκηση όταν αναλάβαμε το Δήμο,
καταθέτοντα την κινητήρια αναφράγμα του άλλου συναδέλφου των όμορων Δήμων, τον κύριο Σταθιάδη και τον κύριο Ορφανό. Ήταν μια επιλογή που έγινε με την καθοδήγηση τη νομική μα υπηρεσία στην Αθήνα εκεί και πραγματικά οι καρποί αυτή τη προσπάθεια βγαίνουν σήμερα στην επιφάνεια, αλλάζοντα το κλίμα. Να είμαστε στριμωγμένοι στην πορεία, σήμερα είμαστε εμείς εκείνοι οι οποίοι κατευθύνουμε τα γεγονότα. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η προσπάθεια, η οποία έχει φτάσει σε ένα κομβικό σημείο, χρειάζεται τη στήριξη όλων. Βεβαίως, στα θέματα της δημόσιας περιουσίας, το Δημοτικό Συμβούλιο διαχρονικά, ο και τα συμβούλια των Δήμων συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Όμως θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ και θα πρέπει, βεβαίως δεν είναι θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πρέπει να γίνει μια ξεχωριστή συσκέψη για να καθοριστεί και η υπερασπιστική γραμμή, αλλά και το πώς οι μάρτυρες θα χειριστούν την υπόθεση. Και αισθάνομαι ότι μεγάλο το φορτίο της τιμής που έχω να είμαι μάρτυρας σε αυτό το δικαστήριο, χειριζόμενο στην υπόθεση του 4 χρόνια της Δήμαρχος και με τα γνωστά, όπως είπα, προηγουμένως από το πέρασμα. Εκείνο το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία και ακούστηκε για το Δήμα. Όλοι μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση. Ιδιαίτερα παλιοί δημοτικοί συμβούλοι της εποχής του Άγιος του Δημήτρη Κυπρίου. Θα πρέπει να ενεργοποιηθούν, γιατί επαναλαμβάνω ότι είναι κομβικό το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε. Και η εξέλιξη αυτής της δίκης θα έχει καθοριστική σημασία για την μετέπειτα πορεία της δημόσιας περιουσίας. Εγώ έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην νομική μας υπηρεσία, γιατί αυτή ήταν εκείνη η οποία με τις κατάλληλες συμβουλές και με τον τρόπο που το οποίο χειρίστηκε το θέμα, φτάσαμε εδώ. Βεβαίως η συγκλήρωση της υπερασπιστικής μας προσπάθειας και από δικηγόρους έξω από το Δήμο επενδύει. Όμως εγώ επαναλαμβάνω ότι η εμπιστοσύνη μου στην νομική υπηρεσία του Δήμου είναι περιόριστη, αμέριστη και πιστεύω ότι μπορούν να τα φέρουν σε πέρας άριστα, βεβαίως και με τη συμπαράσταση όλων των όρων. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε και το οποίο εφαρμόστηκε και σε προηγούμενες δίκες οι οποίες είχαν γίνει και από την Ευρωπαϊκή και επιβιωτάτη και στην δική μου δικία. Θα πρέπει να κινητοποιήσουμε και τον κόσμο και να πούμε ότι ο Δήμος θα κάνει αυτές τις προσπάθειες για να φανεί τουλάχιστον και επικοινωνιακά το πόσο μεγάλο είναι το θέμα και το πόσο απασχολεί την κοινωνία της χώρας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Αναγνώστο. Το λόγο έχει η κυρία Τσατσούλη. Ναι, ένα σχόλιο. Νομίζω ότι πλέον κατάλληλος άνθρωπος μπορεί να βοηθήσει τον Κυριάκο Σταναλόγλου από όλες τις απόψεις και για την γραμμή υπεράσπισης. Εντάξει, δεν ξέρω, ο Κυριάκος σήμερα βρίσκεται σε μια δύσκολη. Εντάξει, μπορούμε να το βρούμε. Δεν ξέρω, ποια είναι η κατάσταση της υγείας, αυτό είναι σημαντικό. Αυτό είναι κατά. Άρα, η γνώμη μου είναι να προσπαθήσω να κάνω μια κουβέντα μαζί του. Αλλά πέρα από αυτό, χρειάζεται όταν συγκεντρωθούν και εκεί οι μάρτυρες και εκεί οι δικηγόροι να συγκεντρωθούμε σε μια σύσκεψη. Εγώ λέω ότι ακόμη και αν ο Κυριάκος Καναλόπουλος δεν μπορεί να παρευρίσκεται και άλλου λόγοι, υγείως από το φαντάζομαι ότι μπορεί να είναι μόνο οι λόγοι, μπορεί να βοηθήσει και σε από την άποψη. Άρα λοιπόν έχει μια σημασία, άρα λέω πέρα από τα δημοτικά συμβούλια, και τη γραμμή τέλος πάντων να ανεβάσουμε το θέμα. Τώρα από εκεί και πέρα υπομονή
και όχι μάτια κλειστά. Κύριε Παντεζόπουλε. Κύριε Πρόεδρε, δεν έχω εγώ να προσθέσω κάτι. Συντάσσουμε την άποψη του Αλεμάντου με όλους τους κοραλίτσες. Αναμένουμε κι εμείς απαραίτητα στην πρόταση από την κοινωνική υπηρεσία για την καλύτερη δυνατή εκπροσώπησή μας. Είμαστε στις δουλειάδες σας για οποιαδήποτε άλλη πολιτική. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πίπλα. Κύριε Πρόεδρε, το ίδιο και από εμάς. Έχουμε καταθέσει τις απόψεις μας. Εκείνο που θα ήθελα βέβαια να ευχηθήσουμε και προς το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και στη Δημοτική Αρχή είναι η κινητοποίηση των πολιτών. Εκεί είναι η δύναμη, είτε μέσα, είτε εντός, είτε εκτός χώρων δικαστηρίων. Προσπάθεια λοιπόν και των τριών Δήμων από κοινού να ενεργοποιήσουμε τους πολίτες και να τους ευαισθητοποιήσουμε και να αναδείξουμε αυτό το θέμα. Αυτό και μόνο λέει πολλά. Εκεί και πέρα μας υποχρέωσή μας σαν παράταξη είναι να συμπλέουμε και να συμπαρασταθούμε με κάθε δυνατό μέσο σε αυτή τη διαφορά. Κύριε Κοκοτίνη. Από ό,τι είδα, το είχαμε και στην αρχή, ότι ουσιαστικά θέτει μια προσοχή προς τα υπέρ, όπως είπα. Στα άλλα, προφανώς, νομίζω ότι τα διαδημοτικά και όλα τα καλά είναι και το επικοινωνιακό περικύπτει και το καλό είναι. Και είναι εύκολα αυτά. Οπωσδήποτε όμως, παραλαμβάνω ότι τα υπέρ υπάρχει πάντα ένα σχέδιο που πρέπει να το λέω. Κύριε Σόφη, είχε το λόγο. Και ποτέ να πούμε καλή επιτυχία στο team των δικηγόρων και να είμαστε παρόντε εκεί, εν πάση περιπτώσει, με όλε τι γνωστέ συστάσει και επιφυλάξει που υπάρχουν και θα έχουμε πει πάρα πολλέ φορέ. Άντε, σα ευχαριστώ. Θεωρήστε λοιπόν δεδομένο ότι την 5η 12η και ώρα 17 του 2009, 19 συγγνώμη, 07 η ώρα το απόγευμα, θα υπάρχει γίνει το διαδημοτικό συμβούλιο εδώ μέσα από το θα συμμετέχουν οι δήμοι. Η Ιούπολη, Σαλήν, θα λάβετε και σχετική πρόσκληση. Επανερχόμαστε να εξαντλήσουμε τα θέματα της εκτός ημερησίας διάθεσης με πρόταση συζήτηση για τα θέματα κινητικότητας των υπαλλήλων. Διαδικαστικά ο κύριος Δημήτρης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μίλησα τώρα με τους συναδέλφους σχολικούς φυλακές και θα κάνουν ένα σχέδιο το οποίο θα το φέρουν για να μπορέσουμε να κάνουμε μια τοποθέτηση συνολική. Πιστεύω ότι είναι ένα σχέδιο σύγκριση του Συμβουλίου για να το πάμε γρήγορα. Μέχρι να το φέρουν, αν έχει την καλοσύνη κύριε Πρόεδρε, μας επιτρέψει να ξεκινήσουμε από το πρώτο θέμα για τα οικονομικά και μπορούμε και το πρώτο και το τρίτο να το καλύψουμε σύντομα μέχρι να δείτε το κείμενο και να το βάλουμε θέμα να μιλήσει και αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχει αντίρρηση. Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάβαξης ενημέρωση σχετικά με την επιστολή του Προέδρου της ΣΚΕΔΕ για την κατάρτιση των προϋπολογισμών των Δήμων. Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, έχετε όλοι στα χέρια σας και οι επικεφαλείς των παρατάξεων και όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου την επιστολή που έστειλε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, ο κ. Ασκούνης, όπου έχει δύο χαρακτηριστικά σημεία. Το παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη, λίγο ησυχία. Έχει δύο, τρία. Σας παρακαλώ. Χαρακτηριστικά σημεία. Πρώτο σημείο είναι ότι για το 2014 προβλέπεται μείωση της ΣΑΤΑ, δηλαδή των επενδυτικών δαπανών των Δήμων, κατά 53%. Δεύτερο, της κρατικής επιχορήγησης για λειτουργικές δαπάνες ΚΑΠ κατά 1,9% και μείωση, ευτυχώς εμείς δεν τα έχουμε ως Δήμος, αλλά μείωση των προνοιακών επιδομάτων κατά 8,4%. Ο κύριος Ασκούνης ουσιαστικά καταλήγει ότι καθιστούν ανέφικτη τη σύνταξη των προϋπολογισμών των Δήμων αυτές τις περικοπές. Σήμερα υπήρξε μια κεντρική συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ με τον κύριο Σταϊκούρα και τον κύριο Μιχελάκη. Ακόμα δεν έχουμε μάθει το αποτέλεσμα αυτής της συζήτησης. Η ΚΕΔΕ αποφάσισε να προχωρήσουμε σχετικά με τη διαδικασία σύνταξη και έκθεση των προϋπολογισμών να προχωρήσουμε στην συγκρότηση των προϋπολογισμών και θα σας πω πώς, με ποιο τρόπο, γιατί είναι πολύ σημαντικό ότι φέτος γίνονται κάποιες τομές χρονικές τουλάχιστον.
αλλά να μην σταλούν τα προσχέδια των προϋπολογισμών των Δήμων στο Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά τα Δημοτικά Συμβούλια να προχωρήσουν στην ψήφιση των προϋπολογισμών τους και την αποστολή τους στις αποκεντρωμένες διοικήσεις. Και ταυτόχρονα με πρωτοβουλία της ΚΕΔΕ να γίνει συνάντηση, όπως σας είπα, που και έγινε σήμερα, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Οικονομικών και της ΚΕΔΕ. Και παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα Δημοτικά Συμβούλια κτλ. Το θέμα αυτό μπήκε πρώτα απ' όλα για να γνωρίζετε όλοι ότι είμαστε υποχρεωμένοι με βάση και την απόφαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας να μην στείλουμε στο Υπουργείο των Εσωτερικών τους προϋπολογισμούς μας, αλλά μόνο στις αποκεντρωμένες διοικήσεις. Το δεύτερο όμως, που εγώ θεωρώ ότι είναι πιο σημαντικό, είναι ότι για πρώτη φορά, και ήδη εμείς έχουμε ξεκινήσει τις συσκέψεις με όλες τις διευθύνσεις του Δήμου και των νομικών μας προσώπων, για πρώτη φορά επιχειρείται το 2013 να υπάρξει μέχρι 15 Νοέμβρη έκκληση προϋπολογισμού. Ενώ, όπως πολύ καλά θυμάστε και γνωρίζετε, το προϋπολογισμό το ξεκινούσαμε ή το περνάγαμε Δεκέμβρη μήνα, ή αν υπήρχαν και κάποιες σοβαρές καθυστερήσεις ή προβλήματα, είχαμε ένα περιθώριο μέχρι το πρώτο τρίμηνο του επομένου έτους, και στο πρώτο τρίμηνο του επομένου έτους δουλεύαμε μόνο τις ανελαστικές δαπάνες, δηλαδή μισθούς, λειτουργικά κτλ. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα, επειδή είναι και προεκλογική χρονιά, να κάνουμε μια πολύ ουσιαστική κουβέντα και να υπάρξει, παρά τις διαφωνίες που μπορεί να έχουμε σε σχέση με την ουσία του προϋπολογισμού, να υπάρξει μια ευρύτατη συνένεση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις επιλογές, τις στρατηγικές που τουλάχιστον πρέπει να κρατήσουμε όλοι μας το 2014. Και το λέω αυτό γιατί εμείς ήδη ξεκινάμε τη δουλειά από τις υπηρεσίες. Αν δεν κάνω λάθος, κύριε Αντιδήμαρχε, μέχρι τις 20 Σεπτέμβρη, για να ξέρετε και το χρονοδιάγραμμα, θα έχουμε τις πρώτες βασικές κατευθύνσεις εισηγήσεις από τις διευθύνσεις των υπηρεσιών μας και ευελπιστούμε, αν είμαστε καλά, μέχρι τα μέσα Οκτώβρη να φέρουμε τον προϋπολογισμό στο Δήμο. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν κάποιες διαδικασίες, θα το περάσουμε και από την Επιτροπή Διαβούλευσης, από την Εκτελεστική, από την, την Οικονομική Επιτροπή κτλ. Όλη αυτή η διαδικασία, αλλά η ουσία δεν αλλάζει. Η ουσία είναι ότι ο στόχος είναι μέχρι 15 το πολύ 20 Οκτώβρη να έχουμε προϋπολογισμό ολοκληρωμένο και ψηφισμένο από το Δημοτικό μας Συμβούλιο και να το στείλουμε στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες. Αυτό μας δίνει μια μεγάλη δυνατότητα, εάν μάλιστα υπάρξει και μια σύγκληση της ΚΕΔΕ με το Υπουργείο Οικονομικών στην αύξηση των κονδυλίων ή τουλάχιστον στη μη μείωση, να έχουμε ένα προϋπολογισμό που θα μας δώσει τη δυνατότητα να κάνουμε δουλειά από τον Νοέμβρη και μετά. Είναι στη διάθεσή σας η εγκύκλειος που έχει έρθει πρόσφατα για την κατάρτιση του προϋπολογισμού. Παρακαλώ πολύ όποιος ενδιαφέρεται είτε στις οικονομικές υπηρεσίες είτε στον αντιδήμαρχο να την πάρει. Θα βοηθήσει πάρα πολύ να έχετε μια πλήρη εικόνα και των λεπτομεριών των τεχνικών για τη σύνταξη του προϋπολογισμού, ώστε να μην μείνουμε στο τεχνικό κομμάτι και στους περιορισμούς τους τεχνικούς, αλλά να κάνουμε μια ουσιαστική κουβέντα. Αυτά ήθελα να πω, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Θέλει κάποιος συνάδελφος το λόγο? Συμπεράσετε ένα mail αυτή την εγκύκλειο. Δεν χρειάζεται να πάμε να κάνουμε έτσι. Όχι, το λέω αυτό γιατί πάρα πολλοί συνάδελφοι, κύριε Αναγνώστου, και συμφωνώ, αρνούνται και κοιτάω προς τα δεξιά μου ή προς τα αριστερά σας, και επειδή δεν έχουν διαδίκτυο να χρησιμοποιούν τους υπολογιστές. Εντάξει, εξάλλου έχει αναρτηθεί από το Υπουργείο, είναι στο διάδρομο. Αλλά καλό είναι, εγώ παροτρύνω τη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου που έχει τα email όλο να την περάσει. Να ρωτήσω κάτι. Ναι, κύριε Σόπου. Με περικοπή 53% του ΣΑΤΑ, τι θα κάνει ο Δήμος? Τι θα κάνει δηλαδή αυτό τελικά, είναι που είναι σε κακή κατάσταση? Θα πω για αυτό. Γιατί μιλάμε για τραγική ιστορία. Θυμάστε ότι πέρσι είχα πει ότι δεν εύχομαι σε κανέναν από εμάς όλους να κάτσει σε αυτή την καρέκλα. Γιατί είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του Δήμου Ηλιούπολης που το 2013 είχαμε τεχνικό πρόγραμμα 600.000 ευρώ. Πιστεύω ότι τώρα θα είναι κατά τιμιωμένο. Έτσι. 200.000. Έτσι, θα πούμε. Εγώ σου έχω πει μόνο ληξία που θα γίνει.
Να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο. Ναι, κυρία Τζατζούλη. Αυτή η τακτική που προτείνει ο Ασκούλη. Μόνο που τελικά δεν θα κάνει. Και έχει την κυβέρνηση. Η τακτική λέω του Ασκούλη. Τι επιδιώκει να πιέσει τάχα με αυτόν τον τρόπο την κυβέρνηση. Δεν απολογούμε για τον κύριο Ασκούλη. Γιατί δεν μα το φέρετε. Άλλωστε, εγώ ήμουν από του τύπου που καταψήφισα τι αποφάσει. Ελάτε. Αν δεν είναι εγώ να δεν είναι το προσχέδιο, δεν είναι το προεκλογικό φαντάζομαι. Παρακαλώ. Αν παραδίδατε τα χειριά του υπουργού και του υπουργού, θα είσαι κάτι τέτοιο. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Τώρα είμαστε προεκλογικοί. Περνάμε στο τρίτο θέμα, ενημέρωση για τα οικόπεδα ΑΒ ΚΑΠΑ 19, 20 και 19, 21. Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο. Γνωρίζετε, θα είμαι αρκετά σύντομος γιατί έχουμε κάποιες εξελίξεις ευχάριστες. Καταρχήν να απαντήσω στον κύριο Σόφη ότι είναι πράγματι έτσι όπως το είπε. Παρακολουθήσαμε το θέμα, το ξέραμε από την πρώτη στιγμή που έγινε αυτή η κίνηση που είπατε κύριε Σόφη και με πάρα πολύ σωστό συντονισμό, με τον περιβάλλοντα χώρο, κάναμε αυτά που έπρεπε να κάνουμε. Και αυτό είναι καλό στο ότι υπάρχει και μια στήριξη από τον κόσμο, έτσι δυνατή σε αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, τώρα, όπως ξέρετε πολύ καλά, γιατί ο αγώνας ήταν συνεχής και από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και από τον κύριο Αναγνώστη και από τον κύριο Κοντήλη τότε όπως γνωρίζετε, είχε γίνει μια τεράστια προσπάθεια να σταματήσει η ιστορία αυτή τεχνικά, δηλαδή στην πολυοδομή. Είχαν πάρθει αποφάσεις για να χαρακτηριστεί ο χώρος πράσινο, δεν θα σας κουράσω, τα ξέρετε όλοι, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω. Σήμερα όμως, εμείς κάνουμε μια αρκετά σημαντική προσπάθεια αυτές τις μέρες και νομίζω ότι αυτή η προσπάθεια είχε αποτέλεσμα, δηλαδή ποια ήταν. Μετά από επαφές που κάναμε προσωπικά με την πολεοδομή Αθηνών και με τη διευθύντρια, την κυρία Βασιά, διαπιστώσαμε κάτι πολύ σημαντικό, ότι η ΕΤΑΔ, η πρώην ΚΕΡΤ, έκανε παραχώρηση του χώρου για ναό. Ναι, για τις Κόπτες, γιατί μπήκαμε στο άλλο. Για ναό. Στην κουβέντα που είχαμε λοιπόν και αφού πήραμε και την έγκριση δόμησης, η οποία είχε δοθεί η έγκριση δόμησης, σήμερα έφυγε μία επιστολή, την οποία, γιατί και θα σας τη διαβάσω, που αποδεικνύει και μετά από συζήτηση και με την πολυοδομία Αθηνών, ότι όχι μόνο δεν έπρεπε να δοθεί η έγκριση δόμησης, ότι η έγκριση δόμησης είναι σαφώς παράνομη και πρέπει να αποσυρθεί, γιατί για να προχωρήσει στην κατασκευή, έστω και λιόμενης κατασκευής, αλλά με λειτουργία ναού, χρειάζεται τροποποίηση του ρηματοδοτικού σχεδίου και ειδική όρη δόμησης. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι με την επιστολή αυτή την οποία στέλνουμε και με διαβεβαίωση κυρίας Πασιά, αυτό το πολεμάμε και θα το πάρουμε και ως απόφαση της πολυοδομίας, θα πρέπει άμεσα να αποσυρθεί η έγκριση της δόμησης. Ήδη χθες εγώ πληροφορήθηκα ότι η διευθύντρια κάλεσε τον υπεύθυνο μηχανικό, τον κύριο Παπαναστασίου, και του έδωσε εντολή άμεσα να αποσύρει την έγκριση αυτή δόμησης και να μην προχωρήσει στην έκδοση άδειας δόμησης του ναού εάν δεν ολοκληρωθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες για την τροποποίηση του συγκεκριμένου ρηματοδοτικού σχεδίου για ναό. Λέμε λοιπόν μετά από συνεννόηση με τη Διευθύντρια, με επιστολή που στέλνει η κυρία Βελόνα, ότι σας ενημερώνουμε και το αποστέλνουμε προς την Πολυοδομή Αθηνών και Εφαρμογών Διεύθυνση Κεντρικού Τομέα, ότι σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν της υπαρήθμη με αρχνό πρωτοκόλλου 23287 κάθετος 5 έκτου του 2013 αίτησης του Χριστιανικού Κοπτοορθόδοξου Πνευματικού Κέντρου Αθηνών για χορήγηση βεβαίωσης υψομέτρου επί των οδών Λυσίου, Κέκροπος και Ιπποκράτους του οικοδομικού τετραγώνου 667 στα ΑΒΚΑ 20 και 21 δημόσια κίνητα, προκειμένου να προβείται στην έκδοση άδειας δόμησης από την αρμόδια υπηρεσία της πολυοδομίας, σύμφωνα με την έκδοση του νέου τροποποιητικού παραχωρητηρίου, αυτό δηλαδή που έκανε η ΕΤΑΔ τώρα,
έτσι, από την εταιρεία κινήτων του Δημοσίου, όπου εγκρίθηκε η παράταση έως 31-13 της χρονικής διάρκειας υλοποίησης εγκατάστασης του Κοπτορθόδοξου Ναού στα δημόσια αυτά ακίνητα, επικοινωνήσαμε με το αρμόδιο τμήμα της Περιφέρειας Αττικής για να προχωρήσουμε στις απαιτούμενες νόμες ενέργειας. Η αρμόδια υπηρεσία μας ενημέρωσε ότι για την έκδοση της απαιτούμενης άδειας ανέγερσης του ναού θα πρέπει να προηγηθεί τροποποίηση δημοτομικού σχεδίου με την οποία θα ορίζονται ειδική όρη δόμησης, νέα οικοδομική σε παρένθεση κόκκινη γραμμή περιγράμματος του ναού και καθορισμός της νέας χρήσης. Επομένως, μετά τα ανωτέρω, παρακαλείστε όπως ανακαλέσετε την υπαρήφημη 358/2013-23/7/13 έκριση δόμησης που εκδώσατε και να μην προχωρήσετε στην έκδοση άδειας δόμησης του Κοπτορθόδοξου Ναού στα δημόσια αυτά ακίνητα έως ότου ολοκληρωθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες που αφορούν την τροποποίηση του δημοτομικού σχεδίου στα οικόπεδα αυτά του οικοδομικού τετραγώνου 667 του Δημήτρου. Αυτό λοιπόν είναι μια θετική εξέλιξη. Θα περιμένουμε, παρακολουθούμε το θέμα, έχουμε χρεώσει δύο μηχανικούς να το παρακολουθούν από κοντά, ώστε να πάρουμε την τελική επιστολή της πολεοδομίας ότι ανακαλείται όπως ζητάμε εμείς η έκριση δόμησης και να ζητάει από το Δήμο και να ξεκινήσει τη διαδικασία και εδώ θα δούμε τι σημαίνει αυτό, τροποποίηση δερματοδομικού σχεδίου και ανάπτυξη. Ευελπιστούμε λοιπόν, και αυτό το περιμένουμε και το παρακολουθούμε να το δούμε, ότι θα ανακληθεί αυτή η απόφαση. Πέρα όμως από αυτά, θέλω να ενημερώσω το Σώμα ότι μετά τα γεγονότα της 15ης Αυγούστου επικοινωνήσαμε άμεσα με το Υπουργείο των Εξωτερικών. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, πέρα από το τεχνικό ή κοινωνικό πρόβλημα που υπάρχει στον Άγιο Κωνσταντίνο, υπάρχει και ένα πολιτικό ζήτημα. Είναι προφανές, και αυτό έτσι έπρεπε να γίνει και όλοι θα το κάναμε, ότι και οι Κόπτες μετά τα σημαντικά γεγονότα που εξελίσσονται στην Αίγυπτο, θέλουν να εξασφαλίσουν και αυτοί κάποια στέγη στη χώρα. Γιατί είναι 2.500 αυτοί, αλλά φανταστείτε, εάν συνεχιστεί η κατάσταση στην Αίγυπτο, πόσους πρόσφυγες Κόπτες μπορεί να έρθουν. Άρα λοιπόν, δεν μπορεί ο Δήμος Ηλιούπολης αλλά και η χώρα να επιτρέψει μια εικόνα συγκρούσεων των Ελλήνων με τους Κόπτες για ένα συγκεκριμένο οικόπεδο όπου εκεί ζητούν να ανεγερθεί Κόπτο Ορθόδοξος Ναός. Πρέπει λοιπόν, και το κάναμε αυτό, ενημερώσαμε το Υπουργείο των Εξωτερικών και θα έχουμε και την επόμενη εβδομάδα μια συνάντηση με τον υπεύθυνο που ασχολείται με αυτά τα ζητήματα και με τον Γενικό Γραμματέα, πιστεύουμε, ώστε να προετοιμάσουμε το έδαφος συνάντησης με τους Κόπτες, όχι εμείς, αλλά αυτοί, για να επέμβουν στην ΕΤΑΡ και να τους δώσει ένα άλλο οικόπεδο έξω και πέρα από το Δήμο Ηλιούπολη. Αλίμονο. Σε αυτό το χώρο που δεν μπορεί να γίνει και το ξέρουμε όλοι και το έχουμε αποφασίσει, να δημιουργεί και θετικό θέμα. Δόξα τω Θεώ, η ΕΤΑΡ έχει πάρα πολλά οικόπεδα και αυτό δηλώθηκε, όπως σας είπα, και στη συνάντηση που είχαμε κάνει τότε με τον κύριο Γεωργιάδη, που είχε την ευθύνη του απόδειμου ελληνισμού, ότι θα βρεθούν οικόπεδα και στην περιοχή της Ελευσίνας και στην περιοχή του Υπολείπου Αττικής, που μπορούν να παρακολουθούν και να γίνει ένα σύγχρονο κόπτο-ορθόδοξο κέντρο πίστης για τους ανθρώπους αυτούς. Αυτές είναι οι τελευταίες εξελίξεις, θέλω να τις γνωρίζετε και τις παρακολουθούμε από κοντά και αμέσως μετά την απάντηση που θα έχουμε και από την πολεοδομία θα σας ενημερώσουμε άμεσα, ίσως και στο επόμενο συμβούλιο που θα μιλήσουμε για τα σχολεία, αν έχουμε τη γραπτή απάντηση, να συζητηθεί και αυτό το θέμα για να δούμε από εκεί και πέρα τη στάση μας προς αυτή την κατεύθυνση. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο για την ενημέρωση. Θέλει κάποιος συνάδελφος το λόγο. Κύριε Αναγνώστου, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, είναι μια εξέλιξη για τα συγκεκριμένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε τα τελευταία χρόνια, η οποία στην προκειμένη φάση μας εξυπηρέτει. Και είναι μια εξέλιξη, την είχα επισημάνει και σε προηγούμενα δημοτικά συμβούλια, ότι έπρεπε να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί ήταν η πιο άμεση δυνατότητα που είχαμε για να μπλοκάρουμε την οποιαδήποτε διαδικασία τη στιγμή που οι υπηρεσίες κινιόντουσαν με την συγκεκριμένη κατεύθυνση στην οποία είχαν.
Με κάποιο παρόμοιο τρόπο είχαμε μπλοκάρει και παλαιότερα τη διαδικασία της έκδοσης της οικονομικής άδειας. Έγινε όμως ένα λάθος. Ερχόμαστε εκ των υστέρων να ζητάμε την ανάκληση της άδειας δόμησης, ενώ αυτό έπρεπε να το έχουμε κάνει η κυρία Δήμαρχε πριν από όλες τις περιπτώσεις. Έπρεπε η τεχνική υπηρεσία να κινηθεί πιο νωρίς προς την κατεύθυνση αυτή, επισημένοντας τη μη ύπαρξη τροποποίησης του δημοτικού της περιοχής για το συγκεκριμένο. Το ξέρω. Ήταν γνωστό. Η τεχνική τρόπο που θα μπορούσαμε να μπλοκάρουμε την έκδοση οικονομικής αδείας ήταν γνωστή. Πάση περιπτώσει έγινε, θα γίνει ανάκληση της άδειας δόμησης. Θα έλεγα όμως ότι το έγγραφο αυτό το οποίο αναγνώστηκε να αποσταλεί και στην περιφέρεια. Προϊστάμενη αρχή των γραφείων δόμησης είναι η περιφέρεια. Θα πρέπει λοιπόν να αποσταλεί και εκεί και να, θα έλεγα, να επισημάνει, κύριε Δήμαρχε, όπως κάναμε και παλαιότερα, η ευθύνη των ανθρώπων οι οποίοι χειρίζονται τους φακέλους των αδειών δόμησης στο συγκεκριμένο, για το συγκεκριμένο οικόπεδο, οι ευθύνες τις οποίες έχουν σαν δημόσιοι λειτουργοί. Αυτό τους κάνει πιο προσεκτικούς. Κατά τα άλλα, για το δεύτερο σκέλος, σχετικά με την το πρόβλημα το οποίο δημιουργείται με τους Κοπτοορθόδοξους, πράγματι δεν αντιδρούμε και σαν Δημοτικό Συμβούλιο το έχουμε πει κάτι επανάληψη εδώ μέσα με τους συγκεκριμένους οι οποίοι προσπαθούν να ανεγείρουν το ναό τους. Εμείς το πρόβλημά μας είναι με την ΚΕΡ, η οποία έκανε την παραχώρηση σε ένα οικόπεδο. Μπορείς να ρωτήσεις στο Δήμο, ή εν πάση περιπτώσει φάνηκε η συνένεση του Δήμου με τον τρόπο που έγινε την εποχή εκείνη από την προηγούμενη διοίκηση από μένα, αλλά τη στιγμή που ξέρει ότι υπάρχει αντίδραση και σε ένα οικόπεδο το οποίο δεν ενδιαφέρεται για αυτόν τον σκοπό, θα πρέπει να προχωρήσει την παραχώρηση ενός άλλου οικόπεδου. Και προς αυτή την κατάσταση θα πρέπει να κινηθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Νεκρόστου. Άλλος συνάδελφος έχει το λόγο. Νομίζω ότι με πλήρη ενημέρωση. Να κάνω μια ανακοίνωση, συνάδελφοι και όλοι οι παρευρισκόμενοι εδώ μέσα. Βρέθηκαν κάποια χρήματα. Όποιος έχασε χρήματα, ας απευθυνθεί στο Προεδρείο, στον Αντιπρόεδρο, τον κύριο Κολιουφώτη. Πολλά είναι. Όχι, δεν είναι πολλά, αλλά εντάξει, περιπτώσει θα μας πει εκείνος πόσα έχασε. Πάμε στο τέταρτο θέμα, μέχρι να ετοιμαστούν και οι εργαζόμενοι. Ενημέρωση σχετικά με τις κεραίες κοινικής τηλεφωνίας. Κύριε Χατζηδάκη, για το λόγο. Καλησπέρα, θα είμαι πολύ σύντομος. Έγινε ενημέρωση στις ερωτήσεις για το ζήτημα της κεραίας στην Οδό Φλωρίνης. Θέλω να σας ουσιαστικά να βάλουμε ποιες είναι οι κατευθύνσεις από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής και ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση. Δυστυχώς το 2012 υπήρξε ένας νόμος, ο νόμος Βορύδη, ο οποίος απλοποιούσε ουσιαστικά τις διαδικασίες για να διοδοτηθεί μια κεραία κινητής τηλεφωνίας. Δηλαδή, ενώ πριν ο προηγούμενος νόμος ουσιαστικά προέβλεπε και απαιτούσε τρεις εγκρίσεις, αυτή της πολεοδομίας, της περιφέρειας και της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνίων και Ταχυδρομείων, ο νόμος Βολή το 2012 απλοποιούσε την αδειοδότηση απαιτώντας αρχικά μόνο την άδεια της Ελληνικής Επιτροπής Ταχυδρομείων, της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνίων και Ταχυδρομείων, και άρα έβγαζε εντελώς έξω την αποκεντρωμένη διοίκηση, την περιφέρεια, και έδινε τη δυνατότητα μέσα σε 2 χρόνια να πάρουν την απαιτούμενη από την πολεοδομία άδεια. Από την πρώτη στιγμή η Δημοτική Αρχή αυτό που έβαλε ως προτεραιότητα ήταν να μην επιτραπεί σε καμία περίπτωση να υπάρξει η τοποθέτηση νέας κεραίας στην Ηλιούπολη. Σε 2 περιπτώσεις, μία ήταν πριν 1 χρόνο, τη γνωρίζετε γιατί είχαμε συζητήσει
η προσπάθεια που έγινε να τοποθετηθεί στην οδό Νεράιδας μια κεραία η οποία απετράπη. Η δεύτερη ήταν πριν λίγες εβδομάδες στην οδό Φλωρίνης η οποία και αυτή επετράπη. Σε αυτή την κατεύθυνση και σε συνεργασία με όλους τους δημότες θα συνεχίσουμε να αποτρέπουμε την τοποθέτηση κεραίων και είναι δεδομένο ότι δεν πρόκειται ως Δήμος να δώσουμε ουδεμία έκκληση για την τοποθέτηση κεραίας. Σε κάθε περίπτωση ως προς τις υφιστάμενες κεραίες γνωρίζετε ότι είναι διαδικασίες οι οποίες είναι χρονοφόρες, απαιτούν αποφάσεις δικαστηρίων. Ως Δήμος έχουμε κινηθεί σε όλες τις περιπτώσεις και έχουμε ζητήσει να μας αποσταλούν και μας έχουν αν υπάρχουν άδειες και στοιχεία από όλους από τους φορείς που ανέφερα. Ήδη υπάρχουν κεραίες οι οποίες έχουν κριθεί κατεδαφιστές και αναμένουμε τη συγκρότηση από την πλευρά της αποκεντρωμένης διοίκησης και αποκεντρωμένης περιφέρειας την τελική έγκριση προκειμένου να προχωρήσουμε. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι στην οδό Σαρωνικού. Σε κάθε περίπτωση, επειδή γνωρίζετε ότι είναι ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα η κυρίες και της τηλεφωνίας και επειδή υπάρχει τεράστιος φόρτος εργασία στην νομική υπηρεσία του Δήμου και παρότι έχει καταβάλει πραγματικά μεγάλες προσπάθειες, στην επόμενη Οικονομική Επιτροπή, μετά από και εισήγηση της νομικής υπηρεσίας του Δήμου μας, θα προχωρήσουμε να αναλάβει εξωτερικός δικηγόρος αποκλειστικά το ζήτημα των κεραίων κινητής τηλεφωνίας. Μετά από συνεννόηση και εισήγηση της νομικής υπηρεσίας του Δήμου λόγω του μεγάλου φόρτου εργασίας. Αυτό θα διευκολύνει και τους δημότες οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις έχουν αναγκαστεί να προσλάβουν εξωτερικό δικηγόρο προκειμένου να κυνηγήσουν το ζήτημα των κεραίων. Έτσι θα βοηθήσει δηλαδή ο Δήμος και από την πλευρά του στο να υπάρχει ένας δικηγόρος που θα ασχοληθεί αποκλειστικά με αυτό το ζήτημα. Αυτή είναι η ενημέρωση, αυτές είναι οι κατευθύνσεις που έχουμε. Όποια απορία υπάρχει, ευχαριστούμε σας. Ευχαριστούμε τον κύριο Αντιδήμαρχο. Θέλει κάποιος συνάδελφος το λόγο, ενημέρωση ήταν. Είναι κύριε Σόφη, έχετε το λόγο. Ένα σχόλιο εδώ να κάνουμε μια απάντηση που μπορεί να υπάρχει. Ένα ζήτημα είναι να αποτρέψουμε τις κεραίες τις καινούργιες. Τι γίνεται όμως με αυτές που υπάρχουν. Γιατί αυτό είναι το ερωτηματικό. Είπαμε κεραίες στην περιοχή. Είναι σωστό ότι ο νέος νόμος εύκολα δίνει την άδεια στις επιχειρήσεις. Αλλά από μια μεριά υπάρχει ο νόμος, πρέπει να υπάρχουν και οι άνθρωποι. Έχω την γνώμη ότι πρέπει να κινηθεί ο Δήμος, το Δημοτικό Συμβούλιο, Δημοτική Αρχή, μας κινηθεί όλοι μας σε μια κατεύθυνση, απαιτώντας και δημιουργώντας προϋποθέσεις σε κάθε γειτονιά, σε κάθε περιοχή, έτσι ώστε να κατέβουν οι κεραίες. Είναι αδιανόητο δηλαδή να πούμε δεν θα μπει η κεραία, για παράδειγμα, στην Νεράιδα, αλλά να μπει στην Ορφέως, η οποία υπάρχει. Δηλαδή είναι 2 μέτρα και 2 κομμάτια διαφορετικά. Άρα πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει μια απόφαση, μια πρόταση, μια κίνηση μάλλον πιο σωστά, έτσι ώστε να δημιουργηθούν προϋποθέσεις στις γειτονιές που ο κόσμος να πάρει την πρωτοβουλία και να εξαναγκάσει αυτούς που έχουν την ευθύνη για να θέλουν να θέσει κεραίες. Δεν αρκεί δηλαδή να περιμένουμε πάμε στα δικαστήρια κλπ. Η άλλη διαδικασία, άλλωστε την είχαμε ζήσει και εδώ στην Πολυτεχνία, εν περιπτώσει και στην Αθήνα του Μακαρίου κοντά εκεί, πριν από 2-3 χρόνια, και ήταν μια επιτυχή προσπάθεια όπου κατέβηκε η κεραία, έτσι μετά από απέτηση των καθήκων, βέβαια όταν δημιουργήθηκαν μαζική όρη. Αυτά. Στην Αβαρέλη και Ποσειδόνωση, τι έχουμε κάνει. Κύριε Κοκοντίνη, έχετε το λόγο. Στην Αβαρέλη και Ποσειδόνωση με την κεραία την Άγη, που θυμάστε είχαμε πάλι ένα θέμα, υπάρχει κάποια εξέλιξη από την ενημέρωση. Όχι ότι δεν θέλω πάνω σε αυτό το ερώτημα, σα θέλω να απαντηθεί από την αρχή. Εγώ θα έπρεπε να, επειδή είδα ότι κάτοικοι επιβαρύνονται και με κόστος νομικής στήριξης, μήπως εδώ ο Δήμος θα πρέπει να συμβάλλει ως προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί είναι ένα κόστος.
και βεβαίως και ό,τι έχει γνώση για τις προηγούμενες διαδικασίες που έχει ακολουθηθεί να γίνει και σε αυτή την περίπτωση και σε κάθε άλλη περίπτωση. Και καλό θα είναι να το δούμε συνολικά το θέμα, πέρα από αυτό που προέκυψε πρόσφατα, και για τις προηγούμενες που ό,τι είχαμε κερδίσει να το πάρουμε πάλι στην επικαιρότητα, βάσει και αλλάξει αυτό και δυστυχώς κανένας από το κομμάτι το δικαστικό ή από την πολιτεία και αλλάξει το σχετικό νόμο. Κύριε Σίγουλα, αυτό που ανέφερα ότι με βάση αυτό που είπατε για το ζήτημα το να συνδράμει ο Δήμος με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, στην επόμενη Οικονομική Επιτροπή και μετά από εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας, θα συνδράμει ο Δήμος με την ουσιαστικά πρόσληψη ενός δικηγόρου που θα ασχοληθεί αποκλειστικά με αυτό το ζήτημα των καιρών και της τηλεφωνίας. Δεν θα υπάρχει κάποιο άλλο θέμα, θα είναι αποκλειστικά το ζήτημα καιρές και της τηλεφωνίας και στην Οδό Φλωρίνης και στα υπόλοιπα. Υπάρχει ήδη ένας δικηγόρος, ο κύριος Φτιάκος, ο οποίος έχει ασχοληθεί, είναι περιφερειακός σύμβουλος, ο οποίος έχει ασχοληθεί αποκλειστικά με αυτό το ζήτημα, θα γίνει μια συζήτηση και με το συγκεκριμένο. Έτσι, έχει ασχοληθεί χρόνια δηλαδή και ήταν και στην Οδό Φλωρίνης επί τόπου και ασχολήθηκε, ήρθε στο αστυνομικό τμήμα μαζί κτλ. Είναι περιφερειακός σύμβουλος με τους οικολόγους. Στην περιφερειακή. Για το ζήτημα της Ποσειδόνος και Ναυάρινου, η εξέλιξη είναι ότι δεν υπάρχουν άδειες. Οι απαντήσεις είναι αρνητικές, δηλαδή είναι παράνομη η τοποθέτηση της κεραίας. Δυστυχώς είναι μια κεραία που δεν απετράπη, έγινε, αν θυμάστε, εκεί λίγο κοντά στην ψήφιση του νόμου. Λοιπόν, και εκεί θα έχουν κινηθεί όλες τις διαδικασίες προκειμένου να κηρυχθεί παράνομη. Τώρα το ζήτημα, κύριε Σόφη, εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι δυστυχώς τα συμφέροντα τα οικονομικά είναι πολλά και από την πλευρά των εταιρεών κινητής τηλεφωνίας και από την πλευρά των ιδιοκτητών που παραχωρούν τους χώρους για να κατασταθούν οι κεραίες. Αλλά η μαζική παρουσία του κόσμου και των γειτόνων μπορεί, θεωρώ, να συμβάλλει στο να μπορέσουν να κατέβουν αυτές οι κεραίες. Και στην Οδό Φλωρίνης και συγκεκριμένα ήταν τόσο μαζική η παρουσία τους, η οποία συνέβαλε σε πολύ μεγάλο βαθμό για αυτό το αποτέλεσμα. Οφείλω να τα αναγνωρίσω, δηλαδή σε κάθε φορά που κληθήκαμε βρίσκονταν 50 με 60 κάτοικοι της περιοχής της γειτονιάς. Έτσι, ήταν τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου. Ήταν σε επιφυλακή όλα τα βράδια για να μην γίνει προσπάθεια της τοποθέτησης κεραίας και οφείλω σε αυτό να παραδεχτώ ότι ήταν πολύ μεγάλη συμβολή του για αυτή την εξέλιξη. Ευχαριστούμε κύριε Αντιδήμαρχε. Ολοκληρώθηκε το θέμα. Περνάμε στα εκτός ημερήσια διάταξη. Το πρώτο θέμα, συζήτηση για θέματα κινητικότητας των υπαλλήλων. Παρακαλώ την πρόεδρο των εργαζομένων, την κυρία Καραγιαννίδου, να εισηγηθεί το θέμα από μεριά των εργαζομένων. Έχετε το ρόλο, κύριε Καραγιαννίδου. Καλησπέρα, καλό φθινόπωρο σε όλους τους δημοτικούς σύμβουλους και σε όλους τους παραβρισκόμενους. Καταρχήν, να διορθώσω κάτι, δεν είναι κινητικότητα, είναι και θεσιμότητα και θα το πω και λίγο παρακάτω. Να θυμίσω ότι πριν πάμε διακοπές όλοι, πριν πάμε διακοπές όλοι, άμα φωνάξω το ξέρω, είχαμε κάνει ένα δημοτικό συμβούλιο εδώ πέρα, λίγο πριν την ψήφιση του νόμου που ισχύει αυτή τη στιγμή, που έχει να κάνει με όλο το δημόσιο τομέα και το πρώτο κύμα διαθεσιμότητας, στο οποίο υπήρχε μια πολιτική απόφαση ότι στηρίζουμε τους εργαζόμενους, αυτούς που περιέγραφε και φωτογράφησε τότε το νομοσχέδιο, και ότι ζητάμε να μην γίνει, και μάλιστα υπήρχαν κινητοποίησεις και από τη μεριά των εργαζομένων για τη μεριά της ΚΕΔΑ. Δυστυχώς, θα το πω, μπορεί να φανούμε έτσι από μεριά συνδικαλιστικού οργάνου κακή. Πριν λαλήσει, λέει ο Κόκορας, τρεις φορές, αφού ψηφίστηκε ο νόμος, υπογραφτήκαν σχεδόν από την πλειοψηφία όλων των δημοτικών αρχών πανελλαδικά, οι διαπιστωτικές πράξεις πρώτα απ' όλα της κατάργησης των θέσεων των σχολικών φυλάκων από τους οργανισμούς του Δήμου και μετά οι διαπιστωτικές πράξεις για ονομαστικά έναν τους εργαζόμενους. Μιλάμε για 22 σχολικούς φύλακες,
για τους δύο συναδέλφους οι οποίοι δουλεύουν στα σχολεία της πόλης και έπαιξε συνέχεια η συνέχεια των 24 δημοτικών αστυνόμων. Να πω ότι δεν είναι κινητικότητα, είναι πράγματι διαθεσιμότητα με απλώς παραμονή με το 75% του μισθού για 8 μήνες στον πάγο και μετά απόλυση για τους εξής απλούς λόγους, γιατί καλό είναι να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και να μην δημιουργούμε αυταπάτη σε κανέναν. Καταρχήν καταργήθηκαν όλες οι θέσεις σχολικών φυλάκων. Δεν έχει καμία σχέση με την κυβερνητικότητα του Νοέμβρη, που εκεί απλώς λέγαμε πάνω από ένα όριο και ότι θα καλύψουμε κυρίες οργανικές θέσεις. Εδώ πέρα από όλο το δημόσιο και από όλους τους δήμους καταργήθηκε η ειδικότητα. Βγαίνουν όλοι οι εργαζόμενοι και πρακτικά δεν μπορούν να κινηθούν κάπου αλλού. Εκφράζουμε πάντως την έντονη δυσαρέσκειά μας. Θεωρούσαμε και θεωρούμε ότι θα μπορούσε η Δημοτική Αρχή εδώ στον Δήμο Ελληνοπολής, ας ήταν και μόνη της, να πήρε ψηλά, να μην τις υπεγραφούν. Δεν υπάρχει κανένα ποινικό ζήτημα. Και αυτό το λέω για να συνεχίσω παρακάτω. Αν σήμερα κάποιοι, όπως εχθές που μάθαμε στο Υπουργείο, ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Μιχελάκης, είπε σε ένα κομμάτι οι αντιπροσωπείες που ανέβηκε πάνω στους σχολικούς φύλακες, πάτε λέει τους δήμαρχους και τις δημοτικές αρχές να πιέσουν, λέει τις διοικήσεις για να κάνουν μετάλλαξη λέει σε άλλες θέσεις. Να είμαστε ειλικρινείς. Σε ποιες άλλες θέσεις μπορούν να κάνουν μετάταξη και εκεί εργαζόμενοι. Ποιο νομοθετικό πλαίσιο δίνει το περιθώριο για να είμαστε αληθινοί, για να μην χαϊδεύουμε κανένα σαφιά, δίνει το περιθώριο να γίνουν μετατάξεις σε εργαζόμενους, με οποίους δεν υπάρχει καν ειδικότητά τους. Με απλά ελληνικά είναι σαν ένας καθηγητής, φυσικός, όπως και πανελλαδικά όλοι ας πούμε φυσικοί, να βγαίνουν στο δεσμότητα και να τους λέει μετά το Υπουργείο ότι αν πιέσει θα σας μετατάξουν. Σε ποια ειδικότητα. Όλα αυτά έχει καταληφθεί. Λοιπόν, εμάς θέση μας, και αν θέλουμε να μιλάμε ειλικρινά, αυτό που μπορούμε σήμερα και ζητάμε από το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί δεν μας αρέσουν ούτε αυταπάτης να λειτουργούμε, ούτε ψέματα να λέμε, έστω και αργά, γιατί για μας πρέπει να μην υπογραφούν οι διαπιστωτικές πράξεις, αυτή θα ήταν η πίεση προς το Υπουργείο από όλους και τη ΓΕΔΕ. Πολιτική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία σταθεί προς την ΚΕΔΕ και προς το Υπουργείο, για άρση της διαθεσιμότητας, καμία απόλυση και τακτοποίηση των εργαζομένων στις θέσεις της δουλειάς τους. Τώρα, για να μην, επειδή ακούγονται πολλά, το πώς θα λέγεται αυτό, δεν ξέρουμε. Ούτε κάνετε διαφορετικό. Όπως, επειδή ξέρουμε ότι πίσω από όλα αυτά είναι οι απολύσεις, γιατί τελικά η λογική των κριτηρίων έχουμε ξανααναλύσει όλοι. Είναι το μικρό δημόσιο, η κατάργηση όλων και το ξεχαρβάλλωμα των δημόσιων υπηρεσιών. Λοιπόν, την ξαναπώ την πρόταση. Εμείς ζητάμε πολιτική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς την ΚΕΔΑ, τα συλλογικά όργανα και προς το Υπουργείο για άρση της διαθεσιμότητας, νομοθετική ρύθμιση για την κινητικότητα αυτών των εργαζομένων σε άλλες θέσεις δουλειάς. Χωρίς όμως, και το βάζουμε εδώ πέρα καθαρά, να έχουμε καμία αυταπάτη ότι όλο αυτό γίνεται τελικά για τις απολύσεις. Το λέω και τη συνάδελφη είναι εδώ, δίπλα μου. Καλό θα είναι να μην πουλάμε φούμαρα για μεταξωτές κορδέλες στους ανθρώπους που σε 8 μήνες, 8, σε 6,5 από τώρα δεν θα έχουν ούτε το 75% του μισθού τους. Και δεν πρέπει να πουλάμε φούμαρα, γιατί όλα αυτά λύνονται όχι εδώ πέρα, στην τραπέζια, με αγώνα συνολικά όλων. Αν τελικά θέλουμε να έχουμε δημόσια δίκηση και κοινωνικές δομές, δωρεάν ή όχι. Από σχολικούς φύλακες, καθαρίστες και όλες τις υπόλοιπες δεσμότητες που έρχονται. Και τι να γίνει. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε. Θα ψηφίσω όλοι, όλοι. Σε να πω. Το είναι καμιά.
Κυρία Πρόεδρε, το δώσατε. Ναι, με ρωτάτε κάτι, κύριε Πρόεδρε, να... Απαντήστε. Εμείς ζητάμε πολιτική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που να ζητάει άρση της διαθεσιμότητας και κινητικότητα των εργαζομένων σε άλλες θέσεις δουλειάς. Να το πούμε έτσι για να μην έχουν καμία ταπάτη. Η οποία να επίεση προς την ΚΕΔΕ και στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Ευχαριστούμε την κυρία Πρόεδρο. Μήπως κάποιος άλλος από τους εργαζόμενους έχει να προσθέσει κάτι επικουρικά. Το όνομά σας παρακαλώ για τα προεκτήματα. Ο Σταύρος λέγομαι. Καλησπέρα σας. Θα πω και εγώ καλή στιγμή. Αν για μας δεν το βλέπω να είναι καλό. Γιατί είμαστε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Όπως είναι τώρα τα πράγματα, όπως είπε ο πρόεδρος, σε 6,5 μήνες χάνεται τα σπίτια μας. Τα προβλήματα έχουν αρχίσει από τώρα. Εγώ θα ξαναπώ ότι η δουλειά η δικιά μας είναι ιδιαίτερη στο ότι φυλάμε εδώ και 13 χρόνια τα σχολικά κτίρια, από τα οποία σε αυτά τα χρόνια δεν υπάρχουν ζημίες, υπάρχουν ελάχιστες στο λεξοαπείο, ελάχιστο. Και προστατεύουμε τα παιδιά των δημοτών από τα εξωσχολικά στοιχεία, τα οποία ξέρετε πολύ καλά πώς προσπαθούν να μπουν μέσα στο σχολείο και για ποιο σκοπό. Εγώ θα πω ότι σε αυτό το διάστημα που εμείς δεν είμαστε στα σχολεία, τώρα το καλοκαίρι δηλαδή, αν δεν το γνωρίζετε, υπάρχουν πάρα πολλές ζημίες στα σχολεία. Απλά ζητάμε εμείς σήμερα οι σχολικοί φύλακες να ψηφίσετε. Δηλαδή να γίνει πολιτική, να γίνει ένα πολιτικό ψήφισμα ώστε να έρθει αυτή η διαθεσιμότητα που ανανεύει πάνω από το κεφάλι μας και να επανέλθουμε στις θέσεις μας. Γιατί εμείς αυτή τη δουλειά την έχουμε αγαπήσει. Και έχουμε κάνει τα πάντα, ούτως ώστε να προστατεύσουμε και τα κτίρια, δηλαδή τις ζημίες που γίνονται, τα οποία τα πληρώνει ο Δημότης, αλλά κυρίως και τα παιδιά μας, τα οποία θα ξεκινήσουν πάλι να μπουν στα σχολεία, αυτοί οι περίεργοι τύποι, για να πουλήσουμε αυτό που θέλουν να πουλήσουν. Απλά θέλω να πω ότι όλοι οι δήμαρχοι στην ΚΕΔΕ έχουν πει ότι εμείς είμαστε απαραίτητοι. Αλλά πώς το εννοούν, προϋπογράφοντας τη διαπιστωτική πράξη μας να φύγουμε. Άρα εκεί πρέπει να πιέσουμε, ούτως ώστε το συνδικαλιστικό όργανο της ΚΕΔΕ να πιέσει τα δύο υπουργεία να κάνει άρση της διαθεσιμότητας. Επίσης έχουμε ακούσει ότι έχει βγει ένα πρόγραμμα από το ΕΣΠΑ ότι θα πάρει άλλους 3.500 κόσμο, τους οποίους θα τοποθετεί στα σχολεία. Άρα από μία λίγο εμάς και από πίσω παίρνει άλλους εργαζομένους για την ίδια ειδικότητα. Άρα εμείς ήμασταν απαραίτητοι. Και δεν βλέπουμε τον λόγο από τον οποίο μας κάνανε την απόλυση αυτή. Δηλαδή από τη μία μας διώχνει μέσα σε 1,5 μήνα παίρνεις άλλο στη θέση μας. Δηλαδή αυτό είναι αδιανόητο. Είναι αδιανόητο. Εντάξει,
και εδώ πάξω στο πλήρω πιβάκο και επειδή ξεκινήσεις κοιμάτως, θα σας λέω ότι κάνουμε σαν εργαζόμενοι τις συγκεκριμένες κατηγορίες μας και μιλάμε με τον Ισηναδέλφος, τους οποίους, έστω και αν έχουν υπογράψει δήμαρχοι πράξη, τους έχουν καλέσει. Τους έχουν μιλήσει, τους έχουν καλέσει ο Ισηναδέλφος για τον ΑΒΚ. Εμάς, όποιος εργαζόμενος δεν μας έχει καλέσει καθόλου, έστω να μας πει το μοναδικό. Απλά θέλω να κλείσω. Ολοκληρώσατε. Απλά να μας τοποθετήσουμε κάπου αλλού. Σε κάποια άλλη θέση. Κάποια άλλη ονομασία. Εμείς προχθές είχαμε μια συνάντηση με τον κύριο Μιχελάκη και μας είπε ότι πρέπει να τηρήσουν οι δήμαρχοι από την ΚΕΔΕ να στείλουν έγγραφη αναφορά και στα δύο υπουργεία για να ώστε να λέει μέσα αυτή η αναφορά ότι να κάνουν νομοθετική ρύθμιση ούτως ώστε να μας εντάξουν το πάλι στους Δήμους με άλλη ονομασία είτε επιστάτες, είτε φύλακες υποδοχικών κτηρίων, όπως μας ανέφερε ο ίδιος. Οπότε αυτό ζητάμε εμείς να γίνει σήμερα να πάρει μια σύσσωμη πολιτική απόφαση, ούτως ώστε να έρθει αυτή η διαθεσιμότητα που μας έχουν βάλει αυτή τη στιγμή και μας έχουν φέρει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Γιατί όπως σας ξαναλέω, ολοκληρώσατε τα στιγμή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θέλω να παρακαλέσω την κυρία Πρόεδρε και όλους τους εργαζόμενους όση ώρα θα διαρκέσει η συζήτηση, ετοιμάστε ένα ψήφισμα. Αυτό που ζητάτε, αυτό που είπατε στο μικρόφωνο. Δεν σε αφήνει να μορφώσουμε και να περάσουμε. Κύριε Δήμαρχε, για το λόγο. Λοιπόν, μίλησα με τους συναδελφούς έξω για να το κάνουμε πάρα πολύ πρακτικό. Αύριο 12 η ώρα τους είπα να έρθουν στο γραφείο μου. Θα καθίσουμε μαζί να έχει παρακαλώ και πρόεδρος του Σωματείου με τη διοίκηση, σύν ο νομικός μας σύμβουλος, θα φτιάξουμε το κείμενο γιατί είναι ιδιαίτερη προσοχή. Αυτό δεν είναι να βγάλουμε ένα ψήφισμα με για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει, ώστε αύριο το προάβριο το μεσημέρι να φύγει ως απόφαση αυτή του Δημοτικού μας Υπουργείου, που νομίζω ότι θα είναι και ομόφωνη, για να μπορέσουμε με βάση την πρόταση που έκανε και η πρόεδρος και τα παιδιά οι σχολικοί φύλακες, να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Είμαστε σύμφωνοι σε αυτό. Νομίζω ότι είμαστε όλες οι παρατάξεις, έτσι, εκτός θέλετε κάτι να πείτε. Ναι, παρακαλώ, εντάξει, αλλά νομίζω σαν κατεύθυνση αυτό σας βρίσκει σύμφωνος όλους, έτσι δεν είναι. Εντάξει, ευχαριστώ. Μα αυτά είναι η πρόεδρος κυρία Τσατσούλη, θα παρευρίσκεται η πρόεδρος του Σωματείου. Εντάξει. Εμείς ευχόμαστε το δεσμικό ρόλο του Σωματείου. Ωραία. Συζητάμε ή μένουμε στην πρόταση του Δημάρχου, αφού βλέπω ότι τα αποδέχονται. Ωραία. Κύριε Αναγνώστη, θέλετε τον λόγο. Τον έχετε. Κύριε Αναγνώστη. Το θέμα το κουβεντιάζουμε ή δεν το κουβεντιάζουμε. Αυτό έχει σημασία. Έκανε μια πρόταση ο Δήμαρχος να διαμορφώσουμε την πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου, αν κατάλαβα καλά, σε μια σύσκεψη των εργαζομένων. Είναι και η πρόταση του Σωματείου. Αυτή είναι η πρόταση και πρόσωπος. Η πρόταση του Σωματείου είναι συγκεκριμένη, την οποία την έβαλε σήμερα εδώ. Και λέει να πάρει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο, αν άκουσα καλά, να προχωρήσει η κυβέρνηση σε νομοθετική διάταξη τέτοια η οποία να δίνει τη δυνατότητα μετάταξη των υπαλλήλων αυτών που έχουν επίσης σε διαθεσιμότητα σε άλλες θέσεις. Όχι σε άλλες θέσεις, ναι. Άρχισε. Παρακαλώ. Τι άλλο θα μπορούσε να κουβεντιαστεί εάν υπάρχει αναγκαιότητα να υποθούν πράγματα που δεν πρέπει να καταγραφούν στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν το ξέρω. Μπορούμε να μιλήσουμε όσο θα θέλετε, απλώς είπαμε ότι η σύγκληση γενικά και καλά κάνετε για να μιλήσετε, θα πάει στην πρόταση του προσώπου των εργαζομένων και στο
Εγώ θέλω να είμαι σύντομο. Εγώ σε αυτή την πρόταση η οποία ακούστηκε και εφόσον βέβαια είναι παράξενο ο Υπουργός να παραπέμπει την υπόθεση στους δημάρχους για να πιέσουν την κυβέρνηση και να πιέσουν τον ίδιο Υπουργό, είναι αστεία πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Αν είναι έτσι, δεν έχω καμιά αντίρρηση να πούμε σε αυτό το διαδίκτυο. Η κυρίαρχη αντίθεση έχει να κάνει μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Οικονομικών. Αυτό που θέλει ο Μιχελάκης, και δεν ξέρω αν θα το πετύχει, είναι πρώτα απ' όλα να πιέσει με άλλο τρόπο το Υπουργείο, δεν χρειάζεται τον τρόπο, το Υπουργείο των Οικονομικών, ώστε να μπορέσει να κερδίσει κάποιους χώρους, να σώσει κάποιες θέσεις εργασίας και να πει από μάτια. Δεν κάνει τυχαία πράγματα, το Μιχελάκη με αυτά τα συζητάνε. Δεν τόσο απλά πετάω εγώ στους δημάρχους. Αυτά είναι ένα σχέδιο το οποίο προχωράει συστηματικά. Και είπα από την αρχή, το έχω πει εγώ, για να μπορέσει η αυτοδιοίκηση να τις μείνουν μόνο 3-4 αρμοδιότητες, όπως είπατε κύριε Σόφη στην αρχή. Μία. Ξέρουν πολύ καλά. Άρα υπάρχει σχέδιο. Όπως υπάρχει σχέδιο αντιπεριαλιστικής ενότητας, υπάρχει και σχέδιο αστικής ενότητας. Λογικό δεν είναι. Κυρία Τσατσούλη, έχετε το λόγο. Υπάρχει υπάρχει αντίδραση. Κυρία Τσατσούλη, θέλετε το λόγο. Εντάξει, νομίζω ότι το ζήτημα τώρα της κινητικότητας θα δούμε αποκομμένα για τώρα για τους φύλακες, αύριο για τους δημοτικούς αστυνόμους. Από αυτό που ξεκινάει η κινητικότητα και η αξιολόγηση για το σύνολο των εργαζομένων των ΟΤΑ. Για τους εκπαιδευτικούς διαρκέ, χάσαμε την μπάλα. Και θα τρέχουμε κάτω από τους υπουργούς, μήπως και το σκεφτούν στη συζήτησή τους με την Τρόικα και το ένα και το άλλο. Επιτρέψτε μου, συνάδελφοι. Ότι σαν να καλούμε κάποια πράγματα και συμπεράσματα να τα βγάλουμε. Και κατανοητά τα ερωτήματα του συναδέλφου, γιατί μας διώχνουν αφού σκέφτονται να πάρουν άλλο. Γιατί ο μόνιμος υπάλληλος με δομημένα δικαιώματα δεν χρειάζεται. Γιατί στοιχίζει ακριβά. Δεύτερο στοιχείο. Γιατί σε αυτές τις αρμοδιότητες, τις δημόσιες, ας το πούμε, υπηρεσίες, δομές, πρέπει να μπει το ιδιωτικό κεφάλαιο. Οι σεκιουριτάδες, και εσύ το εξάγουσες παράδειγμα. Ναι, αλλά εκεί πρέπει να μπει με όρους κερδοφορίας. Άρα αυτή εδώ είναι κάτι. Τι είναι αυτό που διαμορφώνει το άλλο δημόσιο, το άλλο κράτος. Μια σειρά δομής περνάνε σε μια τέτοια πορεία. Αυτό είναι που σήμερα θα έρθουν μπροστά μας. Και δηλαδή η κινητικότητα δεν θα είναι αυτό που κουβεντιάζουν οι δήμαρχοι. Κοιτάξτε, δείτε. Ο Ασκούρης και η παρέα του, έτσι, τι κουβεντιάζει, πώς θα κινήσουμε τράγμα τους εργαζόμενους από δίπλα σε δίπλα. Να μεταφέρουμε από τους παιδικούς σταθμούς της Ηλιούπολης που ανέβει, να μεταφέρουμε στους δημοτικούς σταθμούς της Γλυκόνης που δεν έχει. Μην τρελαινόμαστε, μην πέσουμε δηλαδή, επιτρέψουμε σε τέτοια τρυπάκι. Θα συμφωνήσω λοιπόν να κάνουμε ό,τι θέλετε από την άποψη της απόφασης και του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά επιτρέψουμε ένα χαρτί θα ανακόμη. Ένα χαρτί. Τίποτα άλλο, αν δεν οργανωθεί η πάλη του συνόλου των εργαζομένων και των άνεργων και των παιδιών του και των μανάδων, των πατεράδων. Τους έχουν αφήσει και ρημάξει και δεν έχουν κάνει σύνταξη. Αυτό είναι ο δρόμος. Θες να δείτε εδώ, το δείτε το παιχνίδι. Για λέμε, συμφωνάμε μαζί σας και μετά υπογράφουμε. Τι να κάνεις είναι η νόμος. Να αμφισβητήσω τον νόμο. Εμείς πρέπει να αμφισβητήσουμε τον νόμο. Για να το κάνουμε όμως αυτό, πρέπει να γίνουμε πολύ δυνατοί και αποφασισμένοι. Κυρία Τσατσούλη, ευχαριστούμε. Ποιος άλλος συνάδελφος, κυρία Πίκουλα. Η θέση του Δημάρχου που εκφράστηκε είναι προς θετική κατεύθυνση. Δεν μπορεί να φύγει οποιοδήποτε ψήφισμα που να είναι από τους εργαζομένους να έχει συνταχθεί απόψε, αλλά θέλει μία δομημένη, στοχευμένη, εμπεριστατωμένη μελέτη που θα φύγει πιστοποιημένη από το Δήμο
για όλα αυτά τα οποία αφορούν τους συγκεκριμένους υπαλλήλους και όχι. Εάν και εφόσον το Υπουργείο Εσωτερικών, γιατί εμάς αυτή τη στιγμή τι μας ενδιαφέρει, να εξασφαλιστούν, αν μπορούν να εξασφαλιστούν με το δικό μας χέρι, με τη δική μας ψήφο και με τη δική μας σύνταξη, τη θέση των ανθρώπων. Εάν είναι ή δεν είναι με τον ίδιο μισθό ή αν δεν είναι με τον ίδιο μισθό, είναι το ελάχιστο. Εκείνο που μας ενδιαφέρει, κυρία Τσατσούλη, αυτή τη στιγμή έχουμε ανεργία. Κατανοώ, κυρία Τσατσούλη, σας κατανοώ πάρα πολύ. Αλλά εμένα, σαν παράταξη, με ενδιαφέρει ο κόσμος να έχει δουλειά. Αρκεί να ρίχνετε εσύ δουλειά. Όλοι μας να έχουμε. Παρακαλώ, λοιπόν, κυρίως οι εργαζόμενοι. Θέλετε κάτι, εμείς είμαστε στο τέλος του βίου μας, του υπαλληλικού. Εμάς μας ενδιαφέρει και με ενδιαφέρει προσωπικά, σας μιλάω ειλικρινά, τον άνθρωπο που είναι εδώ φύλακας και έχει οικογένεια, έστω και με αυτό το μισθό, έστω και με τα 700 ή με τα 500, δυστυχώς να εξασφαλιστεί. Μπορεί ο κύριος Μιχελάκης, όχι ο ψη υπουργός, να το εξασφαλίσει? Ναι, θα συνδράμω. Έστω και αν δεν το πιστεύω. Έστω και αν ζούμε κάτω από αυτή τη διαμόρφωση που μας έχει πει η Τρόικα. Αυτή είναι συνθήκη, αυτή βιώνουμε και με αυτά τα μέσα, όσα έχουμε, πρέπει να πολεμήσουμε. Πιστεύω λοιπόν ότι αύριο πρέπει να καθίσουμε εργαζόμενοι και δήμος και δημοτική αρχή να φτιάξουν και να συντάξουν ένα σωστό κείμενο με σωστές θέσεις που να μπορούμε τουλάχιστον να το πολεμήσουμε. Όχι σήμερα, απόψε, από τους εργαζόμενους. Δεν βοηθάει αυτό. Δεν βοηθάει. Και αντί και το πήραμε αυτό το ψήφισμα, το έχει ψήσει. Τι θα αλλάξει, εάν δεν υπάρχει τεκμηριωμένη άποψη του Δήμου για τις θέσεις αυτές τις οποίες αυτός πιστεύει ότι μπορούν να καλυφθούν. Έστω και αν η μάχη δίνεται σε αυτά τα επίπεδα, και εγώ συμφωνώ σε αυτό που λέει ο Δήμαρχος, υπάρχουν διαφορετικές φωνές και μέσα από τις διαφορετικές φωνές πιθανό να εξασφαλίσουμε τις θέσεις των εργαζομένων. Δεν είναι κακό σε αυτή την κατάσταση που βιώνουμε αυτή τη στιγμή. Και ο Δήμος και ο κάθε Δήμος. Κύριε Κοκοτήνη, έχετε τον λόγο. Εγώ θα θυμίσω κάτι, ότι εμείς λεγόμαστε αυτοδιοικητικοί εδώ πέρα. Θα θυμίσω ότι οι φύλακες και οι δημοτικοί αστυνομικοί προσληφθήκαν από τους Δήμους και προσληφθήκαν από το Υπουργείο. Αν αυτό είναι το διοίκηση, θα μας τον ανάκτησε. Το δεύτερο, προφανώς συντάσσονται. Δεν νομίζω ότι πρέπει να έχουμε και πολλές αυταπάτες τώρα, είπε ο Μιχελάκης, και αντιθέσεις. Αυτά εγώ πιστεύω ότι μάλλον είναι προφάνεις αναμαρτίες. Εκείνο που συντάσσονται είναι ότι επειδή καλή προ καλή κατεβαίνουμε, οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει αντίδραση, οπωσδήποτε δεν πρέπει να τα αποδεχτούμε στη συνείδησή μα όλα αυτά τα πράγματα και προφανώ συντάσσουμε τη θέση του Συμβουλίου ότι οι φύλακε πρέπει να έρθει η διαθεσιμότητα, να ζητήσουμε να έρθει η διαθεσιμότητα. Είναι μια πολιτική απόφαση που δεν είναι πόσο και να κάτι επηρεάζει και αυτή. Και τώρα όσον αφορά την κινητικότητα και τα λοιπά που έχει ζητηθεί, μάλλον μιλάγανε παλιά, θυμάστε, για κινητικότητα, επειδή έχουν πληρωθεί με διαθεσιμότητα και ιδιωτική αυτοκινητική από διαμονή. Μιλάγανε για κινητικότητα, όπως ξέρω, και ήδη έχουν πληρωθεί τον Αύγουστο με επιλογική τη διαθεσιμότητα. Έτσι δεν είναι? Που σημαίνει ότι άλλα ντάμε. Άρα έτσι ακόμα δεν ξέρω να καθίσει, μπορεί να πληροφορήσει κάποιο λάθο. Η διαθεσιμότητα δεν είναι ένα πρόβλημα. Συνεχίζεται η διαθεσιμότητα. Επαναλαμβάνω λοιπόν. Πιστεύω ότι το να συναντούμε με το σωματείο το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε σε αυτή τη φάση. Κύριε Σόφια, για τον λόγο. Ερχόμαστε για μια ακόμα φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο να συζητήσουμε ένα θέμα ή μάλλον να επαναφέρουμε με δύο τρόπο σκέψη που καταλήγει σαν δίξιο. Δηλαδή να πάρουμε μια απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο η οποία τελικά δεν είναι μια απόφαση στα χαρτιά χωρίς κανένα περιεχόμενο. Καμία φορά από τις αποφάσεις που πήραμε και αφορούν τους εργαζόμενους, καμία από αυτές τις αποφάσεις που πήραμε δεν υλοποιήθηκε. Καμία απολύτως. Και ζητάω από σε αυτό τη μαρτυρία και του σωματείου, των εργαζομένων, αλλά και αυτών των ανθρώπων που ποτέ τους στήριξαν. Εγώ, αγαπητοί συνάδελφοι, ας πούμε κάποιους εργαζόμενους, θα σας περιγράψουμε απλά πράγματα τι θα γίνει. Θα μπείτε όλοι σε διαθεσιμότητα. Όλοι. Θα μπείτε σε μια λίστα αξιολόγησης. Όλοι, όχι μόνο εσείς, και άλλες. Και από άλλες υπηρεσίες, από τους 25.000 θα διαλέξουν 5-6.000 να δουλέψουν και οι υπόλοιποι θα απολυθούν. Τελείως. Όποιος δεν το καταλαβαίνει, ζει στον κόσμο. Δυστυχώς έτσι είναι. Δεύτερον, να σας δώσω συγκεκριμένα στοιχεία. Αυτοί που θα πάνε έστω να πιάσουν δουλειά όπως θα δουλέψουν. Είδαμε, πήγαν 385 στο Υπουργείο Υγείας τους προηγούμενους,
με απευθείας μείωση των μισθών κατά 25%. Τρίτος, να σας το πω από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επέβαλε στην πραγματικότητα Αρβανιτόπουλος με την τρομοκρατία και υπήρξαν περίπου 7.000 άνθρωποι που κάναν αίτηση για υποχρεωτικές μετάξεις στην πρωτοβάθμια. Όταν έγινε σύστημα με τον Αρβανιτόπουλο, αυτοί εκεί που πάνε έχουν οργανική θέση. Τους είπε και βεβαίως έχουν οργανική θέση, αλλά προσέξτε, δεν θα το πούμε λέει για να μην το μάθει τρόικα. Αυτά, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι ακριβώς η συνολική απάτη αυτής της ιστορίας. Δεν πρόκειται να γλιτώσει κανένας. Κανείς δεν θα γλιτώσει εάν δεν αγωνιστεί. Και δεν υπάρχει περίπτωση να αφορά τον διπλανό του. Σας πληροφορώ και είμαι απόλυτα βέβαιος ότι οι καθαρίστριες των σχολείων, οι μόνοι μας, θα απολυθούν όλες. Θα είναι η επόμενη δομή που θα καταργηθεί. Και θα μπουν, πώς τα λένε, τα συνεργεία, έτσι, τις μαύρες εργασίες. Τι προτείνω. Εγώ προτείνω απλά πράγματα. Μια απόφαση που λέει ότι όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να γίνουν στη δουλειά τους. Να ανακληθούν όλες οι απολύσεις θέρμα. Δεν υπάρχει άλλη απάντηση. Αλλά για να γίνει αυτό, αγαπητοί μου συνάδελφοι, και επιθυμούν στο σωματείο να το κάνουν, χρειάζεται ο χοντρός αγώνας. Εγώ θέλω να μεταφέρω ένα αισιόδοξο μήνυμα. Αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έχουν γίνει γενικές ελέγξεις με χιλιάδες εργαζόμενους, εκπαιδευτικούς, οι οποίοι αποφασίζουν απεργία διάρκειας. Πιέστε την Ομοσπονδία σας. Βάλτε στα πρωτοβάθμια όργανα. Πάρτε ανάλογες αποφάσεις να συντονιστούν οι δράσεις των εργαζομένων, γιατί αν δεν υπάρχει ο συντονισμός των δράσεων αυτών, δεν υπάρχει και καμία ελπίδα. Ή θα πάμε λοιπόν σε έναν αγώνα ενωμένο, μαζικό, γενναίο, ρωμαλαίο και διάρκειας, ή θα πάμε όλοι στον κιάδο. Ευχαριστούμε κύριε Σόλτη. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Καραγιανίδου, από ό,τι αντιλαμβάνεστε, συγκλίνουμε στην πρόταση του Δημάρχου. Συμφωνείτε και εσείς να πάμε εκεί? Βεβαίως, η στήριξη είναι δεδομένη. Συμφωνείτε να αντιμετωπιστεί με αυτόν τον τρόπο πρότεινε ο Δήμαρχος? Έχετε τον λόγο. Έκανα μια ολόκληρη εισήγηση και μάλιστα κάποια στιγμή έβλεπα και τον Δήμαρχο λέμε ότι τι ακριβώς του λέω. Για να εξηγήσω σε εσάς την καλυστική ώρα να έχουμε μια αυταπάτη. Ταυτιζόμαστε με τις απόψεις εδώ πέρα, δεν έχουμε αυταπάτη. Άρα κυρία, το ζήτημα είναι πώς θα γυρίσουν οι εργαζόμενοι αυτοί, οι επόμενοι, να μην πούνε άλλοι και πώς θα πάρουμε πίσω όλη αυτή τη λέλαβα. Τι ψήφισμα. Ένα ψήφισμα που να λέει ζητάμε να ανακληθούν οι διαθεσιμότητες, να μην γίνει καμία απόλυση και να γυρίσουν πίσω οι εργαζόμενοι στη δουλειά του. Αυτό. Συμφωνούμε, συμφωνούμε. Παρακαλώ συνάδελφοι. Να πω κάτι. Πρέπει μια ευθύνη. Συμπλήρωμα, αν με επιτρέπετε. Θα ήταν και ψεύτικο, γιατί να πω. Πριν ένα μήνα του είπα εισηγητικά, πριν με πιάνει ακόμα. Δεν θα πρέπει να γίνει καμία απόλυση. Και υπογράψαμε τις διαπιστωτικές πράξεις. Και να κουβαντήσουμε και ένα δεύτερο που δεν είπε κανείς και περιμένουμε τον Δήμαρχο, ποια θα είναι τα μέτρα που θα πάρουμε για να μην χάσουν τη δουλειά τους. Οπότε συμφωνούμε συνάδελφοι στο ψήφισμα όπως το έβαλε και όπως έχει καταγραφεί στα πρακτικά η κυρία Πρόεδρος και από εκεί και πέρα αν νομίζουν ότι θα χρειαστεί να συνεχίσουν στην υλοποίηση του όποιου εγγράφου για την αποστολή του με τον Δήμαρχο όπως ακριβώς το πρότεινε, ο Δήμαρχος πρότεινε τους περιμένει αύριο 12 η ώρα. Ένα πρωτοαποστόλιμο συμφωνική σύμβολη. Ήταν απόφαση ότι δεν θα ξαναυπογραφεί διαπιστωτική πράξη. Για κανένα. Κυρία Πρόεδρε, πρέπει να καταλάβετε κάτι. Υπάρχει ο αγώνας ο κοινωνικός και ο πολιτικός και υπάρχει όπως πολύ σωστά εντοπίσατε και ο γραφειοκρατικός. Εάν ο Βαλασόπουλος, ο κάθε Βαλασόπουλος δεν υπογράφει διαπιστωτική πράξη, πώς ώστε να χωριέται το αρμόδιο και υπερκείμενο όργανο, θα ενεργοποιήσει την απόφασή του ερήμην δημάρχου. Εγώ λοιπόν, ακούστε με λίγο, εγώ θα επιμένω στην άποψή μου και εσύ. Λέτε ό,τι θέλετε. Αυτό που λένε οι άλλοι δεν υπογράφουν, αλλά ξέρουν ότι δεν έχουν κανένα πρόβλημα, δεν θα το κάνω ποτέ. Δεν λαϊκίσω.
Γιατί θα, αν είτε θα σας έλεγα, είδατε, εγώ, ο καλός δήμαρχος, δεν υπέγραψα τη διαπιστωτική πράξη και αυτοί οι κακοί εκεί πάνω επισημοποιήσαν τη διαπιστωτική πράξη δίπλα από εμάς. Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Το σοβαρό είναι αυτό που πρότεινε ο εκπρόσωπος των εργαζομένων και συμφώνησε το σώμα. Ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε κάποιες συγκεκριμένες αντιθέσεις που υπάρχουν και να στηρίξουμε συγκεκριμένα μια απόφαση για νομοθετική ρύθμιση. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εδώ λοιπόν πρέπει να κινηθούμε, γιατί εκεί πραγματικά μπορεί να έχουμε λύσει. Τα άλλα τώρα περί μαζικών αγώνων και αυτά, νομίζω ότι κανείς δεν διαφωνεί σε αυτό που πρέπει. Υπάρχει διαφωνία. Έτσι, αλλά το να υπογράψω ένα μήνυμα δεν συγκεντρώνεται εκεί το θέμα. Το θέμα είναι τυπικά, τυπικό και γραφειοκρατικό. Είναι δεδομένη απόφαση του υπερκείμενου οργάνου. Θέλω να το καταλάβετε. Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Βουλή. Συγγνώμη για την παρέμβαση. Το θέμα ολοκληρώθηκε. Πάμε στο δεύτερο θέμα εκτός ημερήσια διάταξη που είναι έκδοση ψηφίσματος κατά του απειλούμενου πολέμου στη Συρία. Σε αυτό που είπε τώρα ο κύριος Δημάρχος, ότι έχει επιτυχθεί για την νομοθετική ρύθμιση, το έχει προτείνει και δε με τους δημάρχους να στείλουν οι δήμαρχοι στους υπουργούς αυτά τα χαρτιά. Αύριο αυτό θα συμβεί. Παρακαλώ την γραμματέα, την κυρία Σερέντη, να διαβάσει το ψήφισμα στο οποίο υπήρχαν μερικές τροποποιήσεις από αυτό που έδωσε η λαϊκή συσκήρωση. Διαβάστε, κύριε Γραμματέα. Θα δούμε τις τροποποιήσεις. Για να σε κλείνουμε, για να σε κλείνουμε. Δεν γίνεται να έχω ξεράξει να σύγκριση τώρα, έτσι. Δεν γίνεται. Μην τι πρόλογο. Περίμενε. Ας ακούσουμε το Συμβούλιο Λιβουπολής καταδικάζει τη στρατιωτική προετοιμασία κατά της Συρίας που απειλεί να αιματοκυρήσει τους λαούς της Μέσης Ανατολής και συνολικά της Ανατολικής Μεσογείου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι άλλες δυνάμεις επικαλούνται ως πρόσχημα, όπως και πριν 10 χρόνια, με την υπερηρεμιστική εισβολή στο Ιράκ, τη χρήση όπλων μαζικής καταστροφής, χημικά όπλα, από το καθεστώς της Συρίας. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά δεδομένα που δείχνουν τη χρήση τέτοιων όπλων από τις λεγόμενες αντικαθεστικές και μισθοφορικές δυνάμεις που έχουν τη στήριξη των ΗΠΑ. Είναι προφανές πως και αυτός ο πόλεμος σχετίζεται με τον έλεγχο των παραγωγικών πηγών της περιοχής και την όξυνση των ανταγωνισμών ανάμεσα στους υπερηρεμιστές. Η στρατιωτική επίθεση κατά της Συρίας θα περιπλέξει ακόμα περισσότερο την ήδη σύνθετη και επικίνδυνη κατάσταση στην περιοχή με κίνδυνο γενικευμένου πολέμου που θα έχει ως θύμα τους λαούς. Οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν διαχρονικά μεγάλες ευθύνες γιατί διέθεσαν και διαθέτουν τη βάση της Σούδας, άλλες στρατιωτικές υποδομές, ακόμη και τμήματα ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στην υπηρεσία των υπερηρεμιστικών επεμβάσεων. Η ελληνική κυβέρνηση δεν πρέπει να έχει καμία ενεργό εμπλοκή στην επέμβαση. Διακανώνουμε την αντίθεσή μας στον υπερηρεμιστικό πόλεμο και απαιτούμε. Καμία εμπλοκή, καμία συμμετοχή της Ελλάδας στη σχεδιαζόμενη υπερηρεμιστική επέμβαση στη Συρία, να μην δοθεί καμία διευκόλυνση σε ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, σε υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό. Συνάδελφοι, νομίζω δεν έχει κανένα αντίρρηση, άρα αυτό είναι το ψήφισμα. Έχετε αντίρρηση, κυρία Τζατσούλη. Όχι, προφανώς. Έτσι, το περίμενα, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πραγματικά. Τρίτο θέμα, κυρία Ναστόπουλε, τρίτο θέμα εκτός ημερησίας διάταξης. Συμφωνούμε. Όλα τα άλλα είναι. Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2013 για ένα υψηλόν έτσιλον εργάτη νεκροταφείου. Ο κύριος Γενικός Γραμματείας, ο κύριος Αναστόπουλος, έχει το λόγο. Και το το 34-491-38-2013, έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, εγκρίθηκε η απασχόληση ενός ατόμου με σχέση εργασίας του δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή άλλων υπηρετικών αναγκών ή πρόσκαιρων αναγκών. Είχαμε ζητήσει σε 10 άτομα, είχαν πάρει απόφαση στο Εκμορφικό Συμβούλιο και τα 10 άτομα εγκρίθηκε ένα. Υπάρχει ανάγκη να προσδιορίσουμε το ένα άτομο να έχει προσωπικότητα ύψιλον έψιλον εργάτης νεκροταφείου, ήταν δηλαδή στη δεκάδα που είχε ζητηθεί, κρίθηκε ότι είναι πιο αναγκή αυτή η ποιότητα σχετικά με τους άτομους.
Η πρόταση του προσωπικού αυτού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21, παραγραφή 1, νόμου 1994, για χρονικό διάστημα μέχρι 8 μήνες. Διευκρινίζεται στο ισχύο του οργανισμού και συγκεκριμένα στο άρθρο 3, προβλέπονται 80 θέσεις διαφόρων υπηρετήτων για το προσωπικό με σύμβαση εργασίας του ορισμένου χρόνου. Γνωρίζουμε ότι οι ανωτέρω σχετικέ πιστώσει έχουν προκαλέσει στον προϋπολογισμό του 2013 και συγκεκριμένα στον κωδικό 45-641-091 και η προκαλούμενη δαπάνη εξ αυτού και για το 2014. Παρακαλώ για τι επόμενε εκδοχέ. Ευχαριστούμε τον κύριο Γενικό. Το θέμα περνάει ομόφωνα σύμφωνα με την εισήγηση. Η μαύρη στα φυκαλανά ή η μαύρη ο εργάτης. Στον εκαταφείο μαύρο. Τέταρτο θέμα να πτύσουμε την ημέρα. Έκκληση επάπαξ αποζημίωση στο Δήμο Ηλιούπολης από το ΣΠΑΙ. Κύριε Χατζηδάκη, για τον λόγο. Λοιπόν, πρόκειται να εγκρίνουμε την εφάπαξ αποζημίωση στο Δήμο Ηλιούπολης από το Σύνδεσμο Προστασίας Κανάπη Ξυλιτού ποσού 12.000 ευρώ για την άσκηση των καθηκόντων της αμερικής υπηρεσίας του ΣΠΑΙ για το έτος 2013. Θα ήθελα να αναφέρω το εξής, ότι όπως γνωρίζετε, ο Δήμος Ηλιούπολης επί πάρα πολλά χρόνια έχει αναλάβει την διαμαρική διαχείριση του ΣΠΑΙ λόγω και των προβλημάτων της έλλειψης προσωπικού, του μεγάλου φόρτου εργασίας που υπάρχει στην διαμαρική υπηρεσία τα τελευταία χρόνια. Ενημερώσαμε το ΣΠΑΙ ότι δεν προτιθέμεθα να συνεχίσουμε τη διαμαρική διαχείριση του ΣΠΑΙ. Αν δεν μας διαθέσουν κάποιο προσωπικό ή αν δεν μας διαθέσουν κάποια κονδύλια. Μετά από πίεση που υπήρξε και από τον κύριο Παπαδόπουλο, τον αντιπρόεδρο του ΣΠΑΙ, κρίθηκε το ποσό των 12.000 ευρώ από το ΣΠΑΙ για τους υπαλλήλους του Δήμου που ασχολούνται με την ταμιακή διαχείριση του ΣΠΑΙ. Θα το πάρουν οι υπάλληλοι του Δήμου που ασχολούνται με το ΣΠΑΙ ως υπεροριακή εργασία. Θα σας πω ακριβώς, κύριε Τσατσούλη, γιατί νομίζω ότι είναι και ένα θέμα που τους θυμά ιδιαίτερα. Για το έτος 2013, οι ίδιοι, πρόκειται για τρεις υπάλληλους που ασχολούνται με την ταμιακή διαχείριση. Οι ίδιοι υπάλληλοι, αναγνωρίζοντας ότι το ποσό είναι πολύ μεγάλο για το έτος 2013, είπανε ότι θα συζητήσουμε ώστε να απορροφηθεί ένα μικρό από αυτό τα 12.000 ευρώ με δικιά τους πρόταση, επαναλαμβάνω έτσι, ότι δεν επιθυμούν να πληρωθούν και τα 12.000 ευρώ για το έτος 2013. Θα απορροφηθεί ένα μικρό κονδύλι μέσω υπεριοδιών για τους τρεις αυτούς υπαλλήλους και το υπόλοιπο ποσό θα το διαθέσουν, θα το αφήσουν στα ταμεία του Δήμου. Και είναι νομίζω προς τιμή τους, με δική τους πρόταση, αναγνωρίζοντας την όλη κατάσταση, ότι θα απορροφηθεί μόνο ένα κονδύλι. Έτσι, για το 2014, για τους 12 μήνες του 2014, θα απορροφηθεί πάλι, θα ζητηθεί πάλι το ίδιο ποσό, των 12.000 ευρώ. Και ελπίζουμε ότι θα εγκριθεί και πάλι από το ΣΠΑΙ, προκειμένου να δοθεί πλέον πνευματικά ένα μήνα στους υπάλληλους που ασχολούνται με την μαθητική διαχείριση. Ήταν μετά από πίεση, σας λέω, του Δήμου και του Αντιπρόεδρου του ΣΠΑΙ, έτσι, προκειμένου να συνεχίσουμε την ταμιακή διαχείριση. Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. Αυτή η συνάδελφη που βλέπουν λοιπόν υπάρχει του ΣΠΑΙ, έχουν φύγει από μια άλλη υπηρεσία του Δήμου. Άρα λοιπόν, για να κάνουν δουλειά για το ΣΠΑΙ και μάλιστα και υπεροδιακή, σημαίνει ότι δεν κάνουν καπαλού δουλειά και φορτώνται κάποιοι άλλοι συνάδελφοι. Γιατί λοιπόν